Χωρίς εφημερεύοντα γιατρό, κίνδυνεψε σήμερα να μείνει το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ρεθύμνου από τις 2 το μεσημέρι έως και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι διοικητές του Ιδρύματος, μπροστά στην ξεκάθαρη προειδοποίηση των γιατρών ότι επρόκειτο να αναστείλουν τις νέες εισαγωγές ασθενών στην παθολογική κλινική, φρόντισε κυριολεκτικά στο παραένα να φέρει στο Ρέθυμνο δανεικό γιατρό από το νοσοκομείο Χανίων, ώστε να καλυφθεί η σημερινή εφημερία. Δεν μπορεί ένας γιατρός να καλύπτει δύο τόσο κρίσιμα πόστα, γιατί αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των νοσηλευόμενων. Αντίστοιχο πρόβλημα, σύμφωνα με τον Γιάννη Σαριδάκη, αναμένεται να παρουσιαστεί και την ερχόμενη εβδομάδα στο ΤΕΠ, που επίσης θα υπάρξει κενό στις εφημερίες, ενώ ο ίδιος κίνδυνος ολοχεύει στη διάρκεια του Δεκεμβρίου, μεταξύ άλλων και στην κλινική COVID, που μέχρι και το μεσημέρι νοσήλευε 12 επιβεβαιωμένα και 3 ύποπτα περιστατικά. Και εκεί επίσης υπάρχει σοβαρό θέμα για την κάλυψη του συνόλου των εφημεριών, παρά το ότι προσπαθούν όλοι οι συνάδελφοι του παθολογικού τομέα, οι οποίοι έχουν μια ανασφάλεια διότι δεν είχαν στενή επαφή με το αντικείμενο και οι οποίοι επίσης αναγκάζονται να υποβαθμίσουν την δουλειά που κάνουν στα τμήματά τους για να μπορέσουν να προσφέρουν στην κλινική COVID. Τουλάχιστον από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, το τμήμα επειγόντων περιστατικών, η παθολογική, η πνευμονολογική, η κλινική COVID, η μονάδα εντατικής θεραπείας, το αναισθησιολογικό και προσφάτως και η χειρουργική κλινική αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα στελέχωσης, με τους γιατρούς πλέον να έχουν φτάσει στα όρια τους και ένα βήμα πριν από τη σωματική κατάρρευση. Οι συνάδελφοι είναι κουρασμένοι αλλά και αγανακτισμένοι, διότι παρά το ότι είχαμε προειδοποίηση από το Μάρτι για τα μέτρα που έπρεπε να παρθούν, αυτό δεν έγινε. Ζητάμε λοιπόν ξανά, έστω και αυτή την ίστατη ώρα, να καλυφθούν άμεσα το τμήμα με γιατρούς, το τμήμα επειγόντων περιστατικών και η κλινική COVID για να μπορέσει να καλύψει με ασφάλεια τις εφημερίες της. Ζητάμε επίσης να γίνουν μαζικές προσλήψεις με κατεπήγοντα χαρακτήρα και ειδικά κίνητρα για να καλυφθούν όλες οι θέσεις του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Γιάννη Σαριδάκη, αυτό που επήγει στην παρούσα φάση είναι η πρόσληψη 2 μόνιμων γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και άλλων 2 αποκλειστικά για την κλινική COVID. Από ό,τι πληροφορούμαστε, εξετάζονται πάλι εμβαλωματικές λύσεις με συμβάσεις, με μπλοκάκια, οι οποίες δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι πολύ ευαίσθητο τμήμα και χρειάζεται μόνιμους γιατρούς. Σήμερα πάντως οι νοσοκομιακοί γιατροί είχαν προγραμματίσει συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο των ΤΕΠ, η οποία όμως ακυρώθηκε λόγω της δυνατής βροχόπτωσης.